Είμαστε στον Ηλέκτρα FM 98,8. Καλημέρα Κορινθία, ο Νίκος ο Νικολόπουλος κοντά σας όπως κάθε πρωί μέχρι τις 10. Ο Δημήτρης σήμερα στη μουσική και στον καλό ήχο της εκπομπής μας. Μια μεγάλη Τρίτη όμορφη ξεμερώνει. Έχει ήδη ξημερώσει, έχει πλημμυρίσει η Αποστόλου Παύλου από ό,τι βλέπουμε. Καλό είναι γιατί τα μαγαζιά περνάνε μεγάλη κρίση. Και εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν παλαιό Κορίνθιο, αλλά πλέον νέο σε κάποια πράγματα που θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του. Είναι ένας γνωστός δικηγόρος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν τα λέω καλά θα με διορθώσει. Καλημέρα κύριε Ανδρικόπουλε, καλημέρα κύριε Παναγιώτη Ανδρικόπουλε. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Η βασική μου ιδιότητα είναι η ιδιότητα αυτή του επαγγελματία και του ενεργού πολίτη ως δικηγόρου και πολύ λιγότερο η ιδιότητα ως στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Χαίρομαι. Αυτή είναι η πιο σημαντική για μένα και αυτή υπηρέτησα κατά κύριο λόγο στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Χαίρομαι γιατί κάποιοι βάζουν μπροστά την κομματική ταυτότητα και πίσω τα υπόλοιπα και τελικά χάνουν την μπάλα και χάνουν τα πάντα στην πορεία. Αλλά ο ελληνικός λαός κάποτε θα ξυπνήσει και θα καταλάβει ότι οι κομματικές ταυτότητες δεν χρειάζονται όσο χρειάζονται τα άλλα τα προσόντα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Θα ξεκινήσω λίγο περίεργα, γιατί είστε, ναι, είστε νομικός πάνω απ' όλα, ναι, και νομικός, έγκριτος νομικός, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι συναδελφοί σας, έτσι. Κύριε Ανδρικόπουλε, πώς βλέπετε το ότι, γιατί το προηγούμενο θέμα μου ήταν για τις τράπεζες και για τις δικηγορικές εταιρείες που χρησιμοποιούνται, mm-hmm, να απειλούν τους πολίτες με μια απρέπεια, με μια συμπεριφορά κατάχρησης εξουσίας, mm-hmm, παίρνοντας όλα τα προσωπικά τους δεδομένα και βγάζοντας, ξεκατηνιάζοντας τους. Πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, στις δικηγορικές εταιρείες και γενικά στις εισπρακτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την εισπράξη απαιτήσεων για λογαριασμό των τραπεζών θα έπρεπε να έχει μπει ένα φρένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διότι όντως συμπεριφέρονται με τρόπο απρεπή και επιθετικό σε πάρα πολύ κόσμο. Και έχω παρατηρήσει το εξής, ότι όσο πιο αδύναμος είναι ο άλλος, όσο πιο αδύναμο τον ακούν όταν θα αντιδράσει το τηλέφωνο, τόσο πιο επιθετικοί γίνονται απέναντί του. Έχω το εξής παράδειγμα. Πρόσφατα απέκτησε ο ανιψιός μου ένα τηλέφωνο, ο οποίος είναι πολύ μικρός στην ηλικία. Προφανώς αυτός ο οποίος είναι 12 χρονών, το πήρε η μητέρα του για όταν γυρνάει από σχολείο και λείπει και είναι μόνος. Λοιπόν, αυτό το τηλέφωνο προφανώς ανήκει σε κάποιον άλλον πριν, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα με η εισπρακτική εταιρεία, όφιλε στην τράπεζα. Παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και ζητούν από το μικρό, βλέπουν ότι είναι ένα παιδί 12 χρονών και του λένε να πληρώσετε τα χρήματα που έχετε. Καταλαβαίνουν από τη φωνή ότι είναι ένα μικρό παιδάκι και δεν σταματούν συνέχεια και το παιδί κατατρόμαξε. Είναι απίθανες ιστορίες αυτές. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει ειλικρινά. Και μπαμπά, και ό,τι και εγώ το έχω ξανακούσει. Και καταλαβαίνουν ότι είναι ένα μικρό παιδί και του λένε όχι, πρέπει να πληρώσετε αυτό το πράγμα και λέει, μα εγώ δεν έχω τίποτα τέτοιο. Και εγώ δεν το πίστευα διαφορετικά. Αν δεν το ζούσα στο άμεσο περιβάλλον μου. Να σας πω το εξής, ο δικηγορικός λόγος Αθήνας είχε αναπτύξει μια πρωτοβουλία και είχε προσφύγει στα δικαστήρια κατά αυτών των εισπρακτικών εταιριών. Ελπίζω τώρα, επειδή θα ξανατεθεί το θέμα, μια και η κυβέρνηση επισπεύδει ένα νομοσχέδιο με τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ευκαιρία λοιπόν, επειδή πάλι δικηγορικά γραφεία θα αναλάβουν διαλογαριασμό τραπεζών την ρύθμιση όλων αυτών των κόκκινων δανείων, να τεθούν κανόνες και για αυτές τις πρακτικές, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα γραφεία που θα αναλάβουν αυτή τη διεκπαιρέωση. Επειδή μιλήσατε για κόκκινο. Θέλω να πω και το εξής. Ολοκληρώστε. Συμβαίνει το εξής τώρα. Έχουμε λοιπόν, επισφέρει η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο και λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο μήνα, αρχικά είχε πει νωρίτερα, ότι θα το ψηφίσει. Είναι και μια ευκαιρία στη στιγμή τουλάχιστον για τα μεγάλα δάνεια να δοθεί και μια αναστολή των πληστηριασμών. Διότι σκεφτείτε πόσο άδικο θα είναι για κάποιον που οφείλει και εντός ενός μηνός θα μπορούσε να ρυθμίσει ένα μήνα νωρίτερα να χάσει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Θα έπρεπε λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, στο οποίο θα ενταχθούν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλοι, να αναστείλει την διενέργεια των πληστηριασμών για αυτού του είδους περιπτώσεις.
Να σας πω όμως, μια και μιλήσατε για τα κόκκινα δάνεια και επειδή σήμερα έτσι είναι λιγάκι η μέρα μου, τα περνάω με καλαμπούρι, τα περνάω αστειεύοντας, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε, να χαλαρώνουμε το κλίμα. Ο κόσμος είναι, προσπαθεί να επιβιώσει και δεν μπορεί. Οι τράπεζες, λέει, στέλνουν εντός 3 ημερών για κάρτες και για καρτοδάνεια όλα αυτά που μας δίνανε με το ζόρι. Θυμάστε, στις 3 η μία. Όπως είναι, ας πούμε, που λέει στα καρπούζα, στα 2 το ένα δώρο, δίνανε στις 3 κάρτες τη μία δώρο. Τώρα φταίνουν αυτοί που τις παίρνανε. Τι να κάνουμε. Στέλνουν, λέει, γιατί πρέπει να μαζέψουν 40 δις. Όταν αυτές οι τράπεζες έχουν κάνει 2 ανακεφαλοποιήσεις και έχουν σωθεί και τις 2 φορές. Εμείς δεν σωθήκαμε ποτέ. Αυτή τη στιγμή μας έχουν βάλει ξανά τον πιστόλι στον κρόταφο για να μαζέψουν τα χρήματά τους. Από ποιους να τα μαζέψουν τα χρήματά τους? Από αυτούς που τους έχουν πάρει και το σάλιο? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Οι τράπεζες, ξέρετε, τώρα έχουν σκληρύνει τη στάση τους εν όψη αυτού του νομοσχεδίου, διότι φοβούνται μήπως δημιουργηθεί τεχνητό κλίμα στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στα κόκκινα δάνεια, να πούνε ότι εγώ ήδη από πριν ήμουν προβληματικός και θέλω να ενταχθώ εκεί. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι εξής. Είναι ότι με το κλίμα βεβαιότητας που υπήρξε από το Γενάρη, κορυφώθηκε το Φλεβάρι και μέχρι σήμερα, υπήρξε μεγάλη εκροή καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούν πάλι και με αυτόν τον τρόπο να μαζέψουν τα χρήματά τους. Το κακό είναι ότι μέχρι σήμερα ο μόνος που ουσιαστικά δεν έχασε ήταν οι τράπεζες. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να χάσουν οι τράπεζες, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του απλού πολίτη, του απλού δανειολήπτη, του απλού επιχειρηματία, του απλού μικροαπασχολούμενου και των τραπεζών. Όχι μόνο ένας να χάνει διαρκώς και κάποιος άλλος, τουλάχιστον αν δεν κερδίζει, να μην μετέχει σε αυτήν τη συλλογική απώλεια. Για να περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά, γιατί πραγματικά ειλικρινά σας λέω, οι 2 πρώτες σας απαντήσεις μας δώσανε πολλά ξεκαθαρίσματα, πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και ίσως και ο κόσμος δεν τα γνώριζε. Να πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Ζούμε σε ίσως τη χειρότερη εποχή σε αυτή τη χώρα. Μέσα σε αυτούς και οι δικηγόροι, βέβαια, οι οποίοι κάνατε μια τρομακτική απεργία, θα την πω εγώ. Εντάξει, εσείς λέτε αποχή, δεν αλλάζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά δεν μπορείτε να απεργείτε και απέχετε. Δεν πληρωθήκατε 10 μήνες. Πώς βαδίζει ο δικηγορικός κλάδος αυτό τον καιρό? Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ στην Κόρινθο, βουλιάζουν. Για πετε μου λοιπόν, στην Αθήνα τι γίνεται? Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι. Και ο κλάδος των δικηγόρων ακόμα περισσότερο. Και θα σας πω το εξής, ότι αυξήθηκαν πολύ περισσότερο τα έξοδα αυτή τη στιγμή κατάθεσης και συζήτησης μιας υπόθεσης. Διότι με την κατάθεση πληρώνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΕΦΚΑ, με την συζήτηση πάλι, με την κατάσταση των προτάσεων, αντιρρήσεων, οποιοδήποτε βοηθήματος ή κυρίου δικογράφου, εισαγωγικού δικογράφου, εφέσεως κλπ. Πρέπει να καταβάλεις πολύ μεγαλύτερες πλέον ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα έξοδα της δίκης. Έχεις λοιπόν απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερες δυνατότητες οικονομικές και έχεις και έξοδα τα οποία έχουν αυξηθεί. Αυτό ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όχι μόνο ο δικηγόρος δεν κερδίζει χρήματα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι πλέον δεν έχουν πρόσβαση στο αγαθό της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Είναι το βασικότερο από ό,τι είπατε. Και γίνονται πιο ευάλωτοι. Αυτοί είναι οι ευάλωτοι απέναντι στις πρακτικές. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πλέον τα έξοδα, δεν έχει τη δυνατότητα να μπει σε ένα δικηγορικό γραφείο. Και φαίνεται αυτό. Θα δείτε ότι ο απλός πολίτης, ο μικρομεσαίος, δεν μπαίνει εύκολα σε ένα δικηγορικό γραφείο μέσα. Όχι γιατί ο δικηγόρος είναι ακριβός. Ο δικηγόρος έχει κατεβάσει τιμές. Έχουν συμπιεστεί τόσο πολύ τα έξοδα που δεν μπορεί και εκείνος να τον βοηθήσει. Για να έρθουμε όμως και σε κάτι πολύ σοβαρό για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, βέβαια, και ο δικαστής έχει υποχρέωση να βαδίσει με τον νόμο και όχι με τη συνείδησή του. Γιατί αν ήταν με τη συνείδηση, ίσως να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πώς αντιμετωπίζουν πλέον τέτοιες καταστάσεις ανθρώπων μικρομεσαίων που βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν? Είναι αυστηρά με τον νόμο ή πια έχει μπει και η συνείδηση μέσα? Θα σου πω το εξής, ειδικά όσον αφορά τον νόμο Κατσέλη, από την εμπειρία βλέπει κανείς ότι υπήρξε μια ελαστική εφαρμογή από τους περισσότερους ειρηνοδίκες, και αυτά κρίθηκαν σε επίπεδο ειρηνοδικείου και ειρηνοδικείου. Και βοηθήθηκε αρκετός κόσμος σε ένα πρώτο στάδιο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν εκεί ότι στο εύρος που δίνει ο νόμος, η συνείδηση των περισσότερων δικαστών έφερε την κρίση τους πιο πολύ υπέρ του πολίτη,
παρά υπέρ των δανειστών. Νομίζω ότι μου δώσατε την απάντηση που και εμείς το έχουμε ζήσει, αλλά εσείς επειδή είστε νύχτα μέρα μέσα στα δικαστήρια, είναι η δουλειά σας, είναι η ζωή σας, τα βλέπετε καλύτερα. Άλλωστε έχετε και εκτός δίκης μία συνομιλία με δικαστές και εισαγγελείς και βλέπετε πολύ περισσότερα, σαν τους βλέπετε πλέον όχι σαν άνθρωπους, όπως τους βλέπουμε εμείς και τρομοκρατούμεθα που κάθονται πάνω στην έδρα και τους βλέπουμε διαφορετικά έτσι. Συνομιλίε σε θεσμικό επίπεδο, έτσι, όχι σε άλλο επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ανδρικόπουλε, όταν μπαίνει ένας απλός πολίτης στο δικαστήριο και στην εφορία, να ξέρετε ότι στο 90% του κόβονται τα πόδια. Δεν είναι ευχάριστη. Η θέση του κατηγορουμένου δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Έτσι. Δεν είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη. Εγώ θα τολμούσα να πω και. Και όσο δίκιο έχει, τόσο πιο άσχημα αισθάνεται ψυχολογικά. Εγώ θα τολμούσα να πω και μάρτυρας να πήγαινα ποτέ σε δικαστήριο, πάλι δεν θα νιώθω όμορφα. Θα νιώθω άβολα τελείως, έτσι. Πάμε όμως παρακάτω και να έρθουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Με το χέρι στην καρδιά, τι βλέπετε σήμερα, πώς βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπετε την απέναντι όχθη που αργά αλλά σταθερά έρχεται προς την κυβέρνηση και αυτή, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει με την αυριανή πιθανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός χθες ανέφερε πάλι μια νέα είδους έκφραση. Είπε, λέει, ότι τα ελλείμματα, λέει, του Νότου είναι τα πλεονάσματα του Βορρά. Γιατί το είπε αυτό? Για να κλείσει πάλι το μάτι σε κάποιους ότι παρόλο που βγήκε προχθές ο Σόιμπλε και είπε πρώτα μέτρα και μετά συζητάμε για το χρέος, ότι εγώ δια της τέταρτης οδού, όχι της τέταρτης ή της τρίτης, θα ξαναθέσω το θέμα του χρέους. Για να κάνει έναν λαό να αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά. Ή υπονοεί ότι πάλι υπάρχουν εύκολες λύσεις και θα μπορέσουμε από κάπου αλλού να πάρουμε χρήματα? Δυστυχώς εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Και παρόλο που κάνει αυτές τις δηλώσεις η κυβέρνηση αυτή, αυτή ήταν η χθεσινή δήλωση, ο Επίτροπος Μοσκοβισή βγήκε και είπε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχει ψηφίσει 200 μνημονιακά μέτρα. Ναι, 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 το είδατε. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Πιστεύω λοιπόν ότι η λύση δεν είναι δυστυχώς το σχίσιμο των μνημονίων. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και όλοι θα το θέλαμε, έτσι. Δεν κανείς θα το θέλε. Η λύση είναι μια επαναδιαπραγμάτευση, αλλά διαπραγμάτευση ουσίας και όχι εικόνας. Διότι εδώ, στο βωμό της εικόνας, δυστυχώς χάνουμε την ουσία. Συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό αν θα λέγεται Τρόικα, αν θα λέγονται θεσμοί, αν η διαπραγμάτευση θα γίνεται στην Καραγκιόζη της Σερβίας ή αν θα γίνεται στο Χίλτον. Ή το πώς αυτά τα μέτρα θα περάσουν στην κοινωνία. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν αυτά τα μέτρα, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν και να βάλουν τη χώρα σε μια τροχιά έστω και μικρής ανάπτυξης. Διότι για άλλη μια φορά η καθυστέρηση απέδειξε ότι μας φέρνει με την πλάτη στον τοίχο, ότι οι χρόνοι στενεύουν με αποτέλεσμα να γίνεσαι όλο και πιο ευάλωτο σε μια διαπραγμάτευση. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, όπως έχετε δει και έχετε διαβάσει, δεν προτείνει μαγικές λύσεις. Προτείνει λύσεις οι οποίες είναι πολύ πιο απλές, πολύ πιο συγκεκριμένες, μπορεί να είναι και λιγότερο θελκτικές προς τον κόσμο. Θα βρεθεί αλλά όμως, τουλάχιστον είναι πιο ειλικρινής. Θα βρεθεί όμως μπροστά σε υπογραφές. Είναι μια επαναδιαπραγμάτευση ουσιαστική. Και όχι να προσπαθούμε μόνο να προστατεύουμε αποκλειστικά και κάποιες ομάδες, τις οποίες σε τελική ανάλυση δεν τις προστατεύουμε. Διότι είδατε ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο μέχρι σήμερα 65% των αποδοχών. Το μπούσουλά τους έχουν χάσει, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Και μόνο, κύριε Ανδρικόπουλε, ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όποιος κυβερνήσει τέλος πάντων θα βρεθεί μπροστά σε υπογραφές. Ναι, το είναι δύσκολο. Έτσι, και εκεί θα μας μιλήσει, θα μιλήσει και αυτός για καμένη γη. Θα μας μιλήσει για καμένη γη και αυτός. Άρα θα θέλει πολύ και μεθοδική δουλειά. Μόνο δουλειά θα θέλει ή θα θέλει και αλήθειες, ότι κύριοι βρήκα αυτά, φταίμε κι εμείς αυτά, αλλά θα κοιτάξουμε μήπως διορθώσουμε αυτά που φταίμε κάποια πράγματα. Ή θα αρχίσουμε και θα λέμε για όλα αυτά ο Τσίπρας, άρα πάρτε άλλα τόσα για να μας τηρεμεί. Να σας πω κάτι, αυτό δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν. Και όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πετάει τις ευθύνες στους άλλους. Μακάρι. Και κάτι τέτοιο σαφέστατα και δεν εξυπηρετεί την ελληνική κοινωνία. Το να λέμε ότι αμέσως προηγούμενη ήταν η κακή. Και να πάμε. Έχεις ένα πρόβλημα σημερινό. Η κοινωνία θα κάνει την αποτίμησή της και η αποτίμησή της θα καταγραφεί εκλογικά κάποια στιγμή. Και θα δείξει αυτούς τους οποίους θα πρέπει να τους τιμωρήσει ή αν τους κοροϊδέψαν. Ο λαός δεν είναι τόσο κουτός όσο πιστεύουμε. Καταλαβαίνει. Δείτε την χθεσινή έρευνα που δημοσιεύτηκε από το ΠΑΜΑΚ. Ξεχασιάρης. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν και λένε ότι σε ποσοστό
65% όλη αυτή του είδους διαπραγμάτευση δεν γίνεται για να σωθεί η χώρα. Γίνεται για να παραμείνει η κυβέρνηση στη θέση της. Κύριε Ανδρικόπουλε, έχει ένα κακό όμως ο ελληνικός λαός. Χαζός δεν είναι, πανέξυπνος. Είναι ξεχασιάρης όμως. Έτσι. Και αυτό το ελάττωμα είναι μεγαλύτερο να είσαι χαζός παρά ξεχασιάρης. Έτσι. Έχει συγγνώμη για τον ελληνικό λαό. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς και μάλλον και παθιασμένος Έλληνας. Έχουμε Αλσχάιμερ χειρίς της μορφής όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία ώρα. Η ερώτηση για μένα είναι: τελευταία είδαμε κάποια δημοσιεύματα σε αθηναϊκά site ότι βάζουν το όνομά σας στις επόμενες εκλογές να είστε ενεργό μέλος, ενεργό στοιχείο ενός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία. Σας ακούω. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι ακούγονται πάρα πολλά και θα ακούγονται όλο και περισσότερα όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών. Σίγουρο είναι ότι στο χώρο της κεντροδεξιάς υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτον πυλών της διακυβέρνησης. Σωστό. Και ότι το ίδιο το κόμμα παρουσιάζει μια εικόνα ανανέωσης. Διότι δημιουργήθηκε αυτό το Μητρό Στελεχών που λέει όσοι ενδιαφέρεστε ελάτε σε μια ανοιχτή διαδικασία χωρίς να ξέρετε τον Α, το Β ή το Γ για να μπορέσετε να μετέχετε είτε ως στελέχη είτε ως υποψήφοι κλπ. Εγώ μέχρι σήμερα στη ζωή μου ήμουν ενεργός πολίτης και θέλω να γίνω ακόμα ενεργότερος. Όμως όλα αυτά θα κριθούν και θα διαμορφωθούν σε ύστερο χρόνο. Ουσιαστικά μας λέτε όμως ότι ενδιαφέρεστε. Βεβαίως. Αυτό είναι το. Αλλά να πούμε κάτι τώρα, λόγω των ημερών. Να ζήσουμε τις μέρες αυτές. Ξέρετε κάτι κύριε Νικολόπουλε, ανεξάρτητα αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, το θείο δράμα, η λύτρωση, η Ανάσταση, αν τα πάρει και μόνο κανείς ως σειρά δραματικών γεγονότων, είναι η μεγαλειωδέστερη και ποιητικότερη τραγωδία που διαθέτουμε ως ανθρωπότητα. Ας το ζήσουμε λοιπόν αυτές τις άγιες μέρες, αξίζει τον κόπο, ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν. Για εμάς που πιστεύουμε, έχει και σωτηριακό χαρακτήρα. Κύριε Ανδρικόπουλε, χαίρομαι να μιλάω μαζί σας. Είναι η πρώτη φορά και ειλικρινά χάρηκα τη συνομιλία. Και εγώ τη χάρηκα ιδιαίτερα. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, να έχετε καλό Πάσχα και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, θα βρεθείτε τις μέρες. Από ό,τι ξέρω, τις μέρες του Πάσχα θα βρεθείτε στην Κόρινθο. Θα είμαι βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε καλά στο Δημηνιό. Να είστε καλά.